Άλλη μια εκπομπή, η μουσική των Ελλήνων, στο εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων romthea.gr. Σήμερα έχουμε την χαρά, την τιμή και την ευχαρίστηση, θα έλεγα, να φιλοξενούμε σε αυτό εδώ το βήμα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι δίνει τον εαυτό του, δίνει τη φωνή του, δίνει το είναι του για αυτό που λέμε διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής. Γιατί όμως κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει κάποιος άλλος δάσκαλος? Ενώ εδώ είμαστε για να συζητήσουμε σήμερα αυτό ακριβώς το διαφορετικό που κάνει ο κύριος Θανάσης, δάσκαλο Θανάσης. Ο λόγος στο χάρη και αμέσως μετά στον καλεσμένο μας. Γιώργο, χαιρετώ και εγώ την καλησπέρα μου στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Θανάση, δάσκαλο Θανάση. Θα πούμε και τον τίτλο του. Είναι ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ηλιοπόλεως». Το είπα σωστά, Θανάση? Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, είναι μεγάλη μας χαρά. Το γνωρίζεις ότι το προετοιμάζαμε πολύ καιρό αυτό να το κάνουμε. Για να συνδέσω λίγο τα λεγόμενα του Γιώργου, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι διαφορετικό, διότι μέσα από την εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε τη δική σου προσωπική εμπειρία και έναν ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας, τον οποίο εσύ τον έχεις υιοθετήσει και πρακτικά λειτουργεί. Και εντάξει, για να δώσουμε και στον κόσμο που μας ακούει τη λέξη κλειδί, πρόκειται για το διαδίκτυο. Έτσι, πρόκειται ακριβώς. Για μαθήματα στο διαδίκτυο. Γιώργο, έχεις το λόγο να κάνεις την αρχή λοιπόν, και να προχωρήσουμε. Να δώσουμε το λόγο στο Θανάση, να μας πει δύο κουβέντες και μετά εγώ αμέσως θα θέσω την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, θα σας καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Σας θεωρώ φίλους μου και δασκάλους, έτσι, πολύ καλούς δασκάλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για να εκφράσω τις απόψεις και τις προσωπικές μου περί βυζαντινής μουσικής και περισσότερο αυτό που είπε ο Χάρης, βυζαντινή και διαδίκτυο. Κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας πολλά χρόνια, έτσι, και πρέπει να το υιοθετήσουμε και το υιοθετούμε και εμείς, οι ψάλτες, που σε πολλά, τώρα να μην το κρύβω, είμαστε λίγο πισοδρομικοί, έτσι, δηλαδή φοβόμαστε. Παραδοσιακή. Σωστό, είναι, ναι, πιο ήπια, ναι, η λέξη. Είναι πιο ήπια. Εγώ θα θέσω αμέσως την πρώτη μου ερώτηση και θα ρωτήσω. Τι σε οδήγησε να ξεκινήσεις να ηχογραφείς, να βιντεοσκοπείς μαθήματα ψαλτικής και ποια περίοδο? Και θα σου πω γιατί ρωτάω ποια περίοδο. Οι περισσότεροι από εμάς ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για την διδασκαλία στα χρόνια του κορονοϊού. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνω αυτή την παρένθεση, εγώ ξεκίνησα να διδάσκω μέσω διαδικτύου μαθήματα, να διδάσκω βυζαντινή μουσική ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, όπου υπάρχει το τμήμα Βυζαντινή Μουσική Ψαλτική Τέχνη, το οποίο λειτουργεί μόνο μέσω διαδικτύου. Οπότε λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω, τι σε οδήγησε και ποια χρονική στιγμή? Πολύ, πολύ εύστοχη ερώτησή σου, Γιώργο. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν το 2014 και συγκεκριμένα τον Ιούλιο. Θα σου πω ποιο είναι το έναυσμα. Όταν βγήκε ο ψηφιακός Σωκράτης, ήθελαν κάποιοι που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις αυτές να το διαφημίσουν. Έτσι. Οπότε λοιπόν, μου λέει κάποιος, να μην πούμε ονόματα τώρα, Θανάση, γράψε κάτι, έτσι, να το ακούσουμε και να διαφημιστεί. Το έγραψα λοιπόν εγώ, τελείως εραστεχνικά βέβαια, σε στούντιο στο σπίτι που έχω, γιατί θα σου πω και κάτι άλλο, η μεγάλη μου δεύτερη αγάπη είναι η ηχοληψία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος. Έτσι. Σε ποιον μουσικό δεν αρέσει? Έτσι. Σε ένα μουσικό.
Έτσι. Κάθισα λοιπόν, έγραψα ένα βίντεο, έναν ύμνο με και φυσική φωνή και Ισοκράτη. Το άκουσα λοιπόν αυτός και μου λέει, καλά Θανάση, γιατί δεν ανεβάζεις, μου λέει, και άλλα βίντεο. Του λέω, απλά υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο και δεν θεωρώ ότι κι εγώ θα προσθέσω κάτι. Είμαι κι εγώ ένας από τους υπόλοιπους. Και το λέω από ταπεινότητα, το λέω φυσιολογικά. Έτσι. Έχω ένα κύκλο μαθητών μου, περίπου 40-50 μαθητές που περνάνε από μένα στην εκκλησία και στο εργαστήριο, οι οποίοι και αυτοί με παρότριναν κατά τον ίδιο τρόπο. Με ποια αιτία. Μου λέει ένας μαθητής μου, Θανάση, γιατί δεν ανεβάζεις, μου λέει, τη δοξολογία, ας πούμε, του Πλαγίου Τετάρτου. Λέω, για ποιο λόγο. Για να ακούμε, λέει, και εμείς και να ακούμε, λέει, και σωστά. Ξεκινώντας λοιπόν τον Ιούλιο του 2014, έτσι, και ενθουσιασμένος με όλο αυτό που άκουγα, έτσι, γιατί οι ψάλτες είμαστε και ναρκισσιστές και είναι καλό να ένας μουσικός ναρκισσιστής, έτσι, δεν είναι κακό αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν και ανέβασα από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 65 βίντεο, Γιώργο. Το οποίο ήταν ένας άθλος για μένα, γιατί ξεκίνησα χωρίς να έχω το background, χωρίς να έχω κάποιο τεχνικές γνώσεις. Ξεκινώντας λοιπόν, αυτό άρχισα και το εξέλισα παράλληλα με τους μαθητές μου, με βοηθήσαν οι μαθητές μου, ώστε να εξελίξω τα τεχνικά μέρη. Και αυτό που ήθελα να βγαίνει, ήθελα να είναι όσο δυνατόν άρτιο και μουσικά, αλλά και τεχνικά. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η απήχηση από τους μαθητές. Προσέξτε τώρα τη συνέχεια. Αρχίζουν λοιπόν οι μαθητές, το τρίτο, στο τέταρτο έτος, και μου λένε, δάσκαλε, γράψε και ένα δοξαστικό. Δάσκαλε, γράψε και ένα χερουβικό. Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχουμε γράψει, συν Θεώ, όλο το αναστασιματάριο σε μέλος. Όλο το αναστασιματάριο σε μέλος. Χωρισμένο σε όλους τους ήχους, μπαίνεις δηλαδή στον ήχο, υπάρχει δηλαδή ένα playlist, το οποίο μπαίνεις μέσα και βλέπεις αναβαθμοί πρώτου ήχου, καθίσματα πρώτου ήχου, πάσα πνοή πρώτου ήχου. Μπαίνεις σε ένα playlist και βλέπεις δογματικά, δοξαστικά. Και έχουμε άλλα δοξαστικά. Έτσι λοιπόν, κρατήσουμε θεατής, έχει δυνατότητα, διαβάζοντας ένα δάσκαλο, να μπορέσει παράλληλα να βοηθηθεί στις γνώσεις του και στην μουσική. Κλασικά βιβλία, να υποθέσω. Κλασικά μαθήματα. Αναστασιματάριο, τι είναι, είναι του Ιωάννου. Πολύ ωραία ερώτηση. Του Ιωάννου Πελοποννησίου, έτσι, το γνωστό αναστασιματάριο. Κλασικά μαθήματα, κατά 80-90% κλασικά. Βέβαια, επειδή το μικρόβιο των ψαλτών είναι μικρόβιο, και εγώ επειδή μαθήτευσα σε δασκάλους οι οποίοι ήταν πατριαρχικοί, έτσι, δηλαδή ξεκίνησα για να μνημονεύσω, έτσι, επιτρέπει να μνημονεύσω κάποιους δασκάλους. Το Βασιλικό το Θεόδωρο, που ξεκίνησα και έχω, δηλαδή, τον ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έδωσε. Μια παρένθεση τώρα. Εδώ, ναι. Τώρα, ειδικά για τον κύριο Βασιλικό, νομίζω ότι όλοι εμείς, οι νεότεροι τέλος πάντων, χρωστάμε, εγώ θα το λέω πάντα, το έλεγα και θα το λέω, παιδί στην Ξενιτιά ακούγαμε Βασιλικό. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να γραφτεί στην νεότερη εκκλησιαστική ιστορία ότι κράτησε την τέχνη της ψαλτικής πάρα πολύ ψηλά. Ακριβώς, γιατί έμαθαν μουσική, έμαθαν να ψάλουνε, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα, αλλά έμαθαν, ακούσαν πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχε επιχειρήσει κανένας. Οπότε εμείς όλοι χρωστάμε στο Θεόδωρο Βασιλικό. Άρα λοιπόν, αφού υπήρξες μαθητής του, εγώ σε θεωρώ έτσι ευλογημένο, αλήθεια το λέω. Να συμπληρώσω και κάτι, έτσι. Έχει παρεξηγηθεί, και το λέω γιατί θα με ακούσει κάποια στιγμή και ο ίδιος, έχει παρεξηγηθεί από όλους τους ψάλτες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό εμπεριέχει και κάποια ζήλια από κάποιους ψάλτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φτάσουν τη φωνητική δυνότητα. Ξέρετε, μου έλεγε κάποιος παλιός ψάλτης, έτσι πολύ ακομπλεξάριστος, μου λέει, Θανάση, τέτοια φωνή βγαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα θα μνημονεύσω και το δικό μου το δάσκαλο, γιατί και εκείνος κάθε 100 χρόνια, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγήκε.
το ότι υπήρξε ένας αιώνας, βεβαίως, Μανώλης Χατζημάρκος, υπήρξε ένας αιώνας με δύο τέτοια ειδόνια εν ζωή, που έχουν ψάλει και μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς όντως είμαστε τυχεροί. Εγώ ευλογημένοι. Ακριβώς. Συνέχισε. Λοιπόν, άλλοι ψάλτες που χρημάτισα, ας πούμε, έτσι κοντά τους είναι ο Φώτης Κετζετζής, μεγάλο κεφάλαιο. Και το επιστέγασμα όλων αυτών που εκεί με πήγε πάρα πέρα ήταν η χοροδία των Μαϊστόρων, του Γρηγόριου Στάθη, η οποία ήταν μια χοροδία η οποία εκεί σχολείο. Με πήγε σχολείο. Και εκεί πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή αυτά που ήξερα μέχρι τα 24-25 είπα ότι ήταν το δημοτικό. Εκεί πήγαμε σε πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε το δημοτικό, Θανάση μου, στο πανεπιστήμιο θα κλαίγαμε. Ακριβώς. Γιατί οι βάσεις μπαίνουν στο δημοτικό. Οπότε λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Η πορεία σου όντως... Θανάση, ακούγοντας αυτά που λες μέχρι στιγμής, ακούγοντας όλα αυτά τα ωραία τα οποία λες, διότι είναι προϊόν εμπειρίας η συμμετοχή σου σε όλες αυτές τις χοροδίες, η συμμετοχή σου και η επαφή σου με όλους αυτούς τους δασκάλους που εμείς τους θεωρούμε αυτή τη στιγμή δασκάλους, γιατί εκτός από, εκτός από τα ηχητικά τους που ακόμα ηχούν στα αυτιά μας, ήταν και προσωπικότητες μεγάλες παράλληλα. Ακριβώς, θα σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έχεις ανεβάσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ πολύ μεγάλο υλικό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 500 βίντεο που έχουν, στο περίπου έπεσα μέσα... Είναι 570 βίντεο. Και με αυτή τη στιγμή 3,5 εκατομμύρια προβολές σε όλα τα βίντεο, έτσι συνολικά. Πολύ ωραία. Ουδέως, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, και εμένα θα σε ρωτήσω, και στο λέω εξ αρχής. Επειδή έχεις αυτά τα ακούσματα που έχεις εσύ από τους συγκεκριμένους δασκάλους, έχεις ένα προσωπικό στυλ το οποίο εμένα μου αρέσει, διότι δεν μιμείσαι κανέναν, δεν αντιγράφεις κανέναν, πρόσεξε τι λέω, και είσαι ο Θανάσης, που με το ηχόχρωμά σου καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός είναι ο Θανάσης. Και μου αρέσει εμένα αυτό γενικότερα στους ψάλτες. Ευχαριστώ. Να έχουν το προσωπικό τους στυλ. Υπήρξε ποτέ, ακούγοντας κάποιο μνήμνο που έψαλες στο διαδίκτυο, να σου κάνει, ας το πούμε, συσσαγωγικά, έτσι, ναι, μια παρατήρηση ότι δεν ακολουθείς ένα συγκεκριμένο ύφος? Σκληρή κριτική, πες το, Χάρη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε, στα βίντεο όλα από κάτω υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια και τα έχω αφήσει ανοιχτά για τους λόγους ότι δεν θέλω να κρύψω κάτι και ξέρετε, καμιά φορά και η κριτική, η κακή και η καλή, πάντοτε βοηθάει και η κακή κριτική. Και επειδή είμαι ανοιχτό σε όλα, δεν θέλω να λέει κάποιος ότι αυτός είναι εγωιστής και δεν θέλει να βάλει σχόλια για να μην εκτεθεί. Δεν έχω πρόβλημα να εκτεθώ. Να σου πω κάτι. Γιώργο, η ερώτηση που έκανα είναι συγκεκριμένη, διότι... Θα συνεχίσω. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Αυτό όμως σας προκαλώ πολλές ερωτήσεις. Θα σου πω κάτι. Όταν εκτίθεσαι, να ξέρεις, τότε πρέπει να δέχεσαι και την κριτική. Να πω λίγο. Εμένα μου αρέσει η έκθεση. Και είναι για λίγους η έκθεση. Δεν μπορούν να πει άνθρωποι. Εδώ όμως θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική, ας το πούμε, ομάδα στην κοινωνία που βγαίνει απροκάλυπτα, και αυτό εγώ το κατακρίνω όσο δεν πάει. Βγαίνει απροκάλυπτα και πάει και γράφει κάτω από το βίντεο του κυρίου Δασκαλοθανάση πώς το ψάλες έτσι, είσαι άσχετος. Λέω ένα παράδειγμα. Πολύ ακραίο, αλλά εντάξει. Όχι, δεν καθόλου ακραίο. Αυτό λοιπόν δεν θα το δούμε σε καμία άλλη κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, ένας τραγουδιστής τραγουδάει. Δεν θα πάει ένας άλλος τραγουδιστής κάτω από το βίντεο να γράψει πώς το τραγούδησες έτσι. Ένας γιατρός θα χειρουργήσει. Ναι. Δεν θα πάει κάποιος κάτω από το βίντεο να γράψει είσαι άσχετος πώς χειρούργησες έτσι. Αυτό το επίπεδο, και εδώ θα τα πούμε όλα σήμερα, ανήκει το έχουμε μόνο εμείς. Γιώργο, θα έπρεπε να είναι μεγάλη ντροπή, γιατί θεωρούμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, πρώτον, και δεύτερον,
αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτό που λέγεται ψαλτική τέχνη, μόνο αυτό δεν κάνουμε. Αποδεικνύουμε κάθε φορά αυτό που λένε οι υπόλοιποι για μας. Έλα μωρέ, ψάλτες είναι, μην ασχολείσαι. Δηλαδή μόνοι μας καταδικάζουμε τους εαυτούς μας. Είμαι πολύ κάθετος σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσει ο Θανάσης όταν έχετε τέτοια σχόλια. Να τελειώσω την ερώτηση αυτή. Μα δεν την τελείωσα, να τελειώσω λίγο. Να την ολοκληρώσω. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησα από τα σχόλια γιατί λαμβάνω πάρα πολλά σχόλια τα οποία είναι κατά 99,9% θετικά. Και λέω γιατί. Γιατί αν αναρτήσετε, αν δείτε κάτω από τα βίντεο και κάνετε την ανάπτυξη των βίντεο, τα σχόλια όλα είναι θετικότατα. Και το λέω εγωιστικά, το λέω απλά στα Θανάσης έτσι που βλέπω αυτό που εισπράττω. Έχω πάρα πολλά email θετικά. Υπάρχουν λοιπόν πολύ λίγοι, λίγοι δηλαδή άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να γράψουν κάτι το οποίο να σχολιάσουν τον Ισοκράτη. Που είναι θεμητό αυτό, έτσι λέει κάποιος, εγώ δεν θέλω Ισοκράτη μηχάνημα. Αλλά έχω γελάσει πολλές φορές. Και πάλι, συγγνώμη Θανάση μου, δεν του δίνει κανένας το δικαίωμα, δεν του δίνει το δικαίωμα αυτό να εκφραστεί αρνητικά. Το δίνει. Όχι, του το δίνει. Γράψει το σχόλιο σου. Με πολύ όμορφο τρόπο μπορεί να πει. Αυτό είναι θέμα παιδείας τώρα. Ακριβώς, είναι ο τρόπος που θα πει κάτι. Άμα πούμε λοιπόν, κύριε δάσκαλο Θανάση, πάρα πολύ ωραία ερμηνεία σας, η οποία, ακούστε λίγο, αδικείται σε εισαγωγικά, επειδή ο Ισοκράτης είναι ψηφιακός. Αυτό μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι ένα όμορφο σχόλιο, το οποίο το κάνει κάποιος που δεν το αρέσει ο Ισοκράτης. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά το να γράψει κάποιος, είσαι άσχετος πώς ψάλλεις έτσι, είναι κατακριτέο. Ακούστε τώρα, μου δίνετε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να σας πω για ένα σχόλιο. Είναι, τα σχόλια που είναι αρνητικά πραγματικά είναι πολύ λίγα. Και το λέω πραγματικά, αν μπείτε μέσα να τα δείτε. Μου δίνεις λοιπόν την ευκαιρία να σου πω για ένα σχόλιο που είχε γραφτεί πριν από κανένα τρίμηνο, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Προφανώς βέβαια, αυτός που το έγραψε δεν πρέπει να έχει σχέση καμία με τη μουσική. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, γιατί μπήκα μέσα στο προφίλ αυτό και βλέπα. Και τι μου γράφει. Προσέξτε για να γελάσουμε. Πώς ψέλνεις έτσι. Τι βγαίνεις στο διαδίκτυο και ψέλνεις. Δεν πας σπίτι σου να κάνεις μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, αυτό φάνηκε λοιπόν ότι ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση. Απλά μπήκε μέσα κάποιος ψηφιακά και αυτά. Δεν το λαμβάνω υπόψη. Αλλά όμως, αν θα μου κάνει κάποιος μια κριτική που θα μου πει, ξέρετε τι γίνεται, ξεφεύγει ας πούμε σε αυτό ή προσέξτε λίγο τον Ισοκράτη γιατί είναι πολύ δυνατός. Αυτό θα το δεχτώ την κριτική, την καλοπροαίρετη. Επίσης, το θέμα του Ισοκράτη είναι τελείως υποκειμενικό. Και προσωπικό, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, το να γράψει κάποιος «Δεν μου αρέσει ο Ισοκράτης», μην το γράψει, φίλοι, απλά μην το ακούς. Δεν χρειάζεται να το ακούσει κάποιος. Βέβαια, λέει ο Χάρης, είπε ο Χάρης, ότι τη στιγμή που εκτίθεσαι, είναι λογικό να βάζεις και τα σχόλια. Συμφωνώ, αλλά ξαναλέω, να εκτίθεσαι, ωραία. Πόσο κακία όμως μπορεί να κρύβει το σχόλιο, είναι κακία, Χάρη μου, είναι κακία. Ξαναλέω, είμαστε η μοναδική κοινωνική ομάδα που πήραμε το δικαίωμα και σχολιάζουμε αρνητικά έναν συνάδελφό μας. Ναι. Το είπα. Δεν θα μπει κανένας χειρουργός να γράψει κάτω από άλλο χειρουργό πώς χειρουργείς έτσι άσχετε. Δεν θα το δούμε αυτό πουθενά. Μόνο στους άλλους. Βέβαια, σας προτρέπω και προτρέπω και τους τηλεθεατές και τους ακροτές να μπουν μέσα και να ακούσουν με καλό ήχο, με ακουστικά σωστά ή σε ένα hi-fi σύστημα, να ακούσετε λίγο τον ήχο. Έχω κάνει το εξής. Έχω τον Ισοκράτη, αλλά επειδή δεν έχω δυνατότητα να έχω 5 Ισοκράτες σωστούς και καλούς, έτσι δεν έχω δυνατότητα αυτή, τι κάνω. Βάζω και τη δικιά μου φωνή επιπλέον πάνω από τον Ισοκράτη. Αυτό το κάνω για να ακούγεται ένα φυσικό άκουσμα. Άρα λοιπόν κάποιος που μπορεί να ακούσει κάποιον ύμνο μέσα από το YouTube δικό μου, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς ότι είναι Ισοκράτης. Πρέπει να έχει δηλαδή εξειδικευμένες γνώσεις. Κάποιες φορές βέβαια μπορεί η στάθμη να ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά. Αλλά θέλω να πω ότι και εγώ προσπαθώ να είμαι στα όρια
αυτά που έχουμε μάθει. Δηλαδή, ποια είναι τα όρια? Ότι είναι καλό το φυσικό ισοκράτημα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε πέντε ισοκράτες. Να είχαμε το Χάρη, ας πούμε, έτσι, ισοκράτη που είναι εξαιρετικός. Απλά, Θανάση, το θέμα του ψηφιακού ισοκράτη νομίζω ότι έχει εξαντληθεί. Έχει εξαντληθεί, δεν υπάρχει λόγος κάθε φορά να αναμοχλεύουμε τα ίδια και τα ίδια για τον ισοκράτη. Σε όποιον δεν αρέσει, αλλάζει βίντεο. Καταρχήν, Γιώργο μου, είναι τόσο απλό. Εάν αρχίζουν και σχολεία στο θέμα του Σοκράτη στο Θανάση, θα πρέπει να ακυρώσουν και τους δασκάλους τους προηγούμενους, οι οποίοι κατά κόρο χρησιμοποιούσαν τον Σοκράτη, όπως ο αγαπητός Βασιλικός. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να βρούμε το Θανάση και να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τον Ισοκράτη. Ακριβώς. Τον Θανάση, η κακία μένει, Χάρη. Αυτό που μένει είναι η κακία των ανθρώπων, η οποία τελικά πρέπει να τη βγάλει ο καθένας του και έχει βρει αυτή την οθόνη που νομίζει ότι δεν θα το δει κανένας. Όμως έχεις την άποψη ότι δεν θέλεις Ισοκράτη. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές χρησιμοποιώ διπλά ισοκρατήματα και μου γράφει κάποιος από κάτω. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα διπλά ισοκρατήματα. Καρδούλα. Αλλαγή. Γιατί? Αλλαγή. Καρδούλα. Ακριβώς. Γιατί? Είναι η άποψή του. Σεβαστή. Σεβαστή. Εμένα αισθητικά μου αρέσει. Αυτό λοιπόν δεν μου αρέσει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, να κάνω λίγο τον παρουσιαστή. Ναι, να μπούμε λίγο στο θέμα. Συγγνώμη, Χάρη. Να μπούμε λίγο στο θέμα που ξεκινήσε ο Χάρης και εσύ. Θέμα διαδίκτυο και βυζαντινή μουσική για εκμάθηση. Είναι κάτι που μας συντρικάρει και μου αρέσει αυτό να το συζητήσουμε. Πώς οι μαθητές έλκονται από αυτό το οποίο θα ακούσουν οι υποψήφοι μαθητές και ποια διαδικασία κάνουν για να έρθουν κοντά σου ως μαθητές σου? Πολύ εύστοχη ερώτησή σου, Χάρη. Πάρα πολύ εύστοχη. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που μου στέλνει mail, έτσι, και μου λέει, θέλω, λέει, να κάνω μουσική μαζί σας. Έτσι, αυτό είναι καταρχήν πάρα πολύ ευχαριστώ. Μ' αρέσει το ύφος σας, προσέξτε, μ' αρέσει η καθαρότητα, έτσι, μ' αρέσει η καθαρότητα της φωνής σας. Δηλαδή, αυτό που μας έμαθε ο Βασιλικός είναι η σωστή έκφραση του λόγου. Δηλαδή, να ακούγονται τα λόγια σωστά. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Έτσι. Ο μαθητής που έρχεται στο πρώτο έτος, του λέω, πες κύριε Ελέησον, όχι κύριε Ελέησον. Θεόδωρος Βασιλικός, Μανώλης Χατζημάρκος. Αυτή ήταν η αρχή, τους. Έρχεται λοιπόν ο μαθητής, μου λέει, επικοινωνούμε. Το πρώτο που το ρωτάει είναι πού βρίσκεται και πού μένει. Αν βρίσκεται, ας πούμε, στην Καβάλα ή στην Ξάνθη, δεν θα μπορέσω να του κάνω διαδικτυακό μάθημα, το αποφεύγω το διαδικτυακό, παρόλο που θα ήθελα. Είμαι υπέρ της διαζώσης διδασκαλίας, έτσι, δηλαδή ο μαθητής πρέπει να τα τέτ. Παρ' όλα αυτά, στην εποχή της πανδημίας, όπως είπες, Γιώργο, και εσύ, χρησιμοποίησα το διαδίκτυο και μάλιστα σε μουσικό μάλλον της ευρωπαϊκής μουσικής που είχε μεγάλη αντίληψη και ήξερε και λίγο βυζαντινή μουσική, φτάσαμε στο τέταρτο έτος έτσι εσίως, έτσι, αλλά είχε φοβερή αντιληπτική ικανότητα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν δυσκολίες, δηλαδή δυσκολίες του συγχρονισμού. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα στο διαδίκτυο. Αυτό το δεύτερο θέμα που είναι... Όταν λες συγχρονισμού, βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Να τσάλετε ταυτόχρονα μαζί. Πολλές φορές θέλεις να βοηθήσεις το μαθητή σου να, την ώρα που ψάλλει, να ψάλλεις μαζί του για να του δείξεις τα χρωματικά σημάδια και τα ποιοτικά. Δεν γίνεται πάντοτε αυτό, ξέρεις. Όχι, υπάρχουν προβλήματα. Αυτό διαδικτυακά δεν γίνεται. Αλλά το ξέρεις. Επειδή και εγώ διδάσκω διαδικτυακά και πριν τον κορονοϊό. Ολοκλήρωσε και θα το πω. Ναι. Λοιπόν, διδάσκω λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Διδάσκω διαδικτυακά, απλά προτιμώ να είναι διαζώσεις. Αυτή δηλαδή είναι η άποψή μου. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, αναγκαστικά κάποια πράγματα γίνονται. Μέσω πλατφόρμας, μέσω Skype, μέσω Zoom. Απλά σας λέω ότι προτιμώ περισσότερο το διαζώσεις. Δηλαδή, στο διαζώσεις μπορεί να βγάλεις ένα μαθητή και να το τελειοποιήσεις έτσι και να τον κάνεις άριστο. Συμφωνώ. Στο διαδίκτυο θα γίνει αυτό, αλλά με πολύ δυσκολία, Γιώργο. Ως ένα σημείο. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ διδάσκω μόνο διαδικτυακά πλέον και πριν την πανδημία, μέσω της πλατφόρμας που επικοινωνούμε και τώρα, ποιο είναι το μεγάλο προτέρημα κατ' εμέ της διδασκαλίας μέσω διαδικτύου? Ότι το μάθημα βιντεοσκοπείται. Και τι εννοώ? Αναρτώ τη μαρτιτούρα την ώρα που το παραδίδω, το βιντεοσκοπώ. Έτσι ώστε ο μαθητής θα πάει μετά από 2 ώρες,
θα ανοίξει το βίντεο και θα δει αυτό που παραδώσαμε. Αυτό στα διαζώσεις, στο διαζώσεις τουλάχιστον, όσο εμείς διδασκόμασταν, δεν υπήρχε. Μόνο ηχογράφηση. Να πω όμως κάτι. Υπήρξανε δάσκαλοι κατά καιρούς, όχι δικοί μου τουλάχιστον, αλλά το ήξερα, οι οποίοι απαγόρευαν ακόμα και την ηχογράφηση. Δηλαδή, κανένα μέσον. Ό,τι μάθεις. Αυτό είναι, δηλαδή, 20 χρόνια που να κάνει ο άλλος για να μάθει. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Να τώρα, συνεχίσω λίγο. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Τελείωσε, Γιώργο, τελείωσε αυτό που έλεγες. Τώρα, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι επειδή και όλα τα νέα παιδιά έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες που όλη μέρα είναι μπροστά σε μία οθόνη. Ναι. Πρέπει και εμείς, σιγά-σιγά, να διαμορφώσουμε τη διδασκαλία μας στα νέα πλέον. Σωστό. Στα νέα πλέον δεδομένα. Εγώ θα σας πω, Θανάση μου, όταν πριν το 2015, όταν μου λέγανε να κάνω μάθημα διαδικτυακά, ήμουν κάθετος. Όχι, διαδικτυακά, ούμε τίποτα. Όταν όμως ξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είδα έναν άλλο κόσμο. Πώς μπορούν να κάνουν μαζί 10 άνθρωποι. Γίνεται διάβαση. Σημαντικό. Το σημαντικότερο, βιντεοσκοπείται η παρτιτούρα. Αυτό για μένα είναι μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ένα παιδάκι το οποίο, επειδή ίσως ο τρόπος του διαζώσης και ειδικά κάποιων δασκάλων της βυζαντινής μουσικής να είναι ακόμα ο παλαιός, να τα αποθήσει και να μην τα προσελκύσει. Θανάση, χρησιμοποιείς παρτιτούρα στο βίντεο σου, χρησιμοποιείς? Πρόσεξε, Χάρη, το τελευταίο διάστημα ανεβάζω και παρτιτούρες. Mm-hmm. Είχα μία άποψη ότι καλό είναι ο μαθητής που έρχεται σε μένα να κάνει το μάθημά του, έτσι, να έχει το ανσηματάριό του και μετά να πάει να ακούσει στο βίντεο το κύριε Κέκραξα από μένα πιο άρτιο, δηλαδή τι εννοώ, με καλό ήχο, με ισοκράτημα, mm-hmm. ώστε να γεμίσει τα αυτιά του. Έτσι. Όμως είδα ότι υπήρχε και μια ανάγκη. Ένα άλλο που θέλω να μου δίνεις τώρα τη δράτωμα της ευκαιρίας να σου πω το εξής. Ένα άλλο λοιπόν σχόλιο που γράφεται συνέχεια κάτω από τα βίντεο είναι πολύ ωραίες εικόνες που βάζετε, αλλά θέλουμε και την παρτιτούρα. Αυτό είναι μια ανάγκη. Αυτό που λες. Έτσι. Και να στο πάω ακόμα παραπέρα. Στο μάθημα που κάνω εγώ, πέραν της παρτιτούρας παίρνουμε το ποντικάκι και δείχνουμε τι ψάλλει ο δάσκαλος. Πάρα δηλαδή, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Αν το είχαμε, Θανάση μου, εμείς όταν διδασκόμασταν βυζαντινή μουσική, θα ήμασταν τρεις ευτυχισμένοι. Διότι Βέβαια. Ακόμα και με την ηχογράφηση, παίρναμε την κασετούλα. Έχω κασέτες, Χατζημάρκου, πάρα πολλές. Λοιπόν, παίρναμε την κασετούλα, πηγαίναμε στο σπίτι και αρχίζαμε τώρα και ψάχναμε. Και μόλις λίγο το χάναμε, αμαν, πού είναι τώρα? Έτσι, σωστά. Ενώ τώρα παρτιτούρα ποντίκι και βλέπει ο μαθητής πού ανέβηκε ο δάσκαλος, πού κατέβηκε, πόσο ανέβηκε στην υψηλή. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον αυτή η μορφή διδασκαλίας στο διαδίκτυο είναι κατ' εμέ η πιο άρτια. Το διαζώσεις θα γίνει στην εκκλησία. Στην πρακτική, στο πρακτικό. Αυτό είναι για μένα η απαραίτητη προϋπόθεση. Καλό το μάθημα, ίντερνετ, ωραία, διαδίκτυο, είμαστε και στο σπίτι χαλαροί, αλλά την Κυριακή το πρωί θα είμαστε από τον εξάψαλμο. Θανάση, σε σένα. Σε διακόπτουμε συνέχεια σήμερα. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πρωί. Είναι το θέμα. Είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεκτικός. Να συνεχίσω λοιπόν για το θέμα των βίντεο. Ένας μαθητής λοιπόν... ερχόμενος σε μένα να κάνει μάθημα, τι κάνει? Προσπαθεί να συνδέσει το μάθημα που γίνεται διαζώσεις με το βίντεο που θα δει μετά. Τι γίνεται? Έρχεται λοιπόν και μου λέει, δάσκαλε, τα άκουσα από σένα, το κύριε Κέκραξα, άκουσα το Πάσα Πνοή και τώρα το κατέχω καλύτερα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για μένα, έτσι. Αυτή είναι η αμοιβή μου. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι. Επίσης, να πω κάτι άλλο τώρα. Έτσι, γιατί λέμε, μπορεί να γίνει διδασκαλία από το YouTube, μπορεί να γίνει από οπουδήποτε. Θεωρώ ότι εν μέρη μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί πρέπει ο μαθητής να έχει τον δάσκαλο να του διορθώνει.
Δηλαδή είναι όπως λέμε μουσική άνευ διδασκάλου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ Γιώργο και Χάρη. Συμφωνώ. Μουσική άνευ διδασκάλου γίνεται. Ναι, σε ένα βαθμό. Θέλω λοιπόν να πω τώρα αυτό που είπες άνευ διδασκάλου. Δεν ξέρω αν είναι άνευ. Εγώ όταν ξεκινάω ένα μάθημα, πρώτα ακούω το μαθητή να μου ψάλει. Δηλαδή, αυτό που του έχω παραδώσει θα πρέπει να μου το ψάλει. Εννοείται ότι θα τον διορθώσω, αλλιώς δεν γίνεται. Και αν το πει όντως σωστά, τότε θα πάμε παρακάτω. Οπότε η σχέση με το δάσκαλο στο μάθημα υπάρχει. Τώρα, αν δεν είναι δίπλα του για να, όπως λέμε και παλιά, για να πέσει καμιά σφαλιαρίτσα, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί εμείς είχαμε άλλο και τέτοιες περίπτωσεις. Ναι. Άκου, μάλλον δεν έκανα ακριβώς... Δεν το κατάλαβα ίσως καλά. Λέω ότι υπάρχουν κάποιοι μαθητές που προσπαθούν μέσα από το διαδίκτυο, όχι με μαθήματα, ακούγοντας απλώς, να προσπαθήσουν να πούνε κάποια πράγματα. Όχι, αυτό και είναι λάθος. Όταν έρχονται σε μένα, μου λέει δάσκαλε, κοίταξε πώς το έχω μάθει αυτό. Έχω σημειώσει εδώ κάτι που έχω από κάποιες σημειώσεις παλιές. Mm-hmm. Λέω, αυτό που είπε ο Χάρης στο διαδίκτυο, μπορείς να βρεις από τον πιο κακόφωνο ψάλτη μέχρι το μελιστάλακτο και άριστο γνώση και επιστήμονα. Γνώστη και επιστήμονα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει παντού, στην ιδιογραφία, στην κλασική μουσική. Ναι. Άρα λοιπόν, δουλειά του μαθητή και του κάθε ακροατή και τηλεθεατή, τι είναι, αυτό που λέμε το control. Μπορεί να ψάξει. Εγώ λοιπόν αυτό που εισπράττω είναι το εξής. Ότι κάποιος θέλει να ακούσει παράδειγμα εμένα, γιατί θεωρεί ότι η φωνή του ταιριάζει με αυτόν. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να ακούσει τον τάδε ψάλτη, γιατί η φωνή του είναι αυτό. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό και δεν αναφέρει το δικαίωμα. Έτσι. Το θέμα τώρα είναι να έχει το γνώθεις αυτόν και τι ανεβάζεις. Δηλαδή, εγώ γελάω, έχεις ακούσει πολλές ηχογραφήσεις ψαλτών και μαθητών, οι οποίες είναι τραγικές, αντικειμενικά τραγικές. Έτσι. Και λες τώρα, αυτός γιατί το ανεβάζει αυτό. Είναι αυτό που είπα. Είναι η πρόθεση του καθενός. Να διαφημιστεί, να μαζέψει, να ανέβει ψυχολογικά όταν κάποιος θα του κάνει το χεράκι. Όλα αυτά, είναι ο κάθε άνθρωπος κρύβει το δικό του ψυχισμό. Από εκεί και πέρα, η μέλισσα όμως πάει στα λουλούδια. Σωστά. Η μύγα πάει παντού. Από αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα, πιάνομαι και λέω, θα σου κάνω πάλι μια ερώτηση, σου λέγει μόνο το θάρρος που σε έχω γι' αυτό. Βεβαίως. Έχει, να το πω έτσι, έχει κρούσει τη θύρα ένας μαθητής υποψήφιος, ο οποίος έχει ακούσει στο διαδίκτυο. Και σου έχει στείλει email. Έχει έρθει σε επαφή μαζί σου, έχει έρθει στον υπέροχο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεωπόλεως. Λεωπόλεια, ακριβώς. Ακριβώς, έχει έρθει σε επαφή μαζί σου. Έχεις πει ποτέ στον πειρασμό να σκεφτείς πώς θα το κρατήσεις αυτό το παιδί που ήρθε. Και γιατί λέω αν έχεις στον πειρασμό. Γιατί έχεις πει στον πειρασμό. Είναι δυτή η έννοια του αν έχεις πει στον πειρασμό. Δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό αυτό που λέω. Γιατί ο σκοπός να το σκεφτείς στο δασκάλου είναι πώς τον κρατήσεις το μαθητή. Από τη μία. Από την άλλη, φοβάσαι και να μην το χάσεις. Και λες, θα πάει καπαλού. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Πρόσεξε, σε έχει ακούσει, είναι δεκτικός από το άκουσμα, σε βλέπει κοντά ποιος είσαι και τι άνθρωπος είσαι και τι δάσκαλος είσαι. Και τι κάνεις τώρα εσύ για να το κρατήσεις. Εδώ θα ήθελα έτσι να το αναπτύξουμε λίγο. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο θέμα για ανάπτυξη και για γενικότερα. Γιατί αυτό τώρα μιλάς, Χάρη μου, μιλάς στην πρώτη σχέση μαθητή. Μπράβο. Με δάσκαλο. Και δάσκαλο με μαθητή.
Έτσι. Επέτρεψε μου η μικρή μου εμπειρία, έτσι, τον χρόνο που έχω, να έχω βρει κάποια tips, να κρατήσω το μαθητή, όχι να κρατήσω για λόγους συμφερετολογικούς, γιατί ευτυχώς δεν έχω αυτή την ανάγκη, γιατί δόξα τω Θεώ, βιοπορίζομαι από κάπου αλλού. Και έχω την πολυτέλεια σε εισαγωγικά και πραγματικά να το κάνω αυτό σαν χόμπι και φυσικά να, έχω, να βγάζω ένα βιοπορισμό, αλλά όχι στον βαθμό που θα τον έχω ανάγκη. Χωρίς να θίξω κάποιους οι οποίοι το κάνουν αυτό γιατί πρέπει. Αυτή τη, λοιπόν, τη στιγμή έχω την πολυτέλεια και λέω ότι ένας που έρχεται, του αρέσει του ανθρώπου αυτού η μουσική, αλλά παιδί μου δεν κάνει και πολύ. Του λες, πες νι, και σου λέει νι. Και μέχρι να του μάθεις την κλίμακα πρέπει να είναι τρία μαθήματα. Εγώ δεν το κάνω λοιπόν αυτό. Τι κάνω όμως, όταν έρχεται ένας και έχει τέτοιο ζήλο, δηλαδή ο μαθητής διψά για γνώση και μουσική και μου λέει, δάσκαλε, θέλω πάρα πολύ να μάθω. Έτσι, αφού λοιπόν τον τεστάρω και δω ότι είναι σωστός, και είναι σωστός, πονητικά λες σωστός, έτσι. Ναι. Πονητικά σωστός, ναι. Ξεκινάω λοιπόν, για να σου δείξω λίγο και πώς είναι το κόνσερτ όλο, πώς ξεκινάμε. Ξεκινάω και του λέω, πάμε να κάνουμε 2-3 μαθήματα με την κλίμακα. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι είναι αυτό. Όταν δω τι ζήτεται, λέω, κοίταξε, η βυζαντινή μουσική είναι επιστήμη. Δεν έρχεσαι εδώ ερασιτεχνικά να μάθεις ένα τροπαριάκι και να φύγεις, έτσι όπως λένε κάποιοι. Να μάθω να ψάλω, λέει, δάσκαλε, και να πηγαίνω στο χωριό μου. Εντάξει, σε μητώ αυτό, εγώ δεν το κάνω αυτό. Τι γίνεται όμως. Σιγά σιγά του λέω, πάμε να μάθουμε και ένα πολιτίκιο. Να μάθουμε του Λίθου Φραγκιστέντος. Απ' έξω, ακούγοντάς με. Αυτό λοιπόν τον τρικάρει και του αρέσει. Έτσι. Mm-hmm. Τι του λέω όμως παρακάτω. Πρόσεχε, του λέω, γιατί στα πρώτα 5-6 μαθήματα θα αρχίσει να απογοητεύεσαι, τον προετοιμάζω. Μου λέει, γιατί δάσκαλε, μου λέει, τώρα λέει με δυσκολεύεις. Απλά του λέω, η μουσική θέλει διάβασμα. Όταν θα περάσει όμως το σκόπελο των 5-10 μαθημάτων και θα αρχίσει να λες ένα τροπάριο απλό, το Μάρτυρες Κυρίου, εκεί θα δεις πόσο θα σ' αρέσει. Πού θέλω να καταλήξω. Ο δάσκαλος πρέπει να ενθουσιάζει τον μαθητή. Να τον ενθουσιάζει και να του μεταδίδει αυτό. Και αυτό, επειδή τώρα μου το λες, δηλαδή ξέρεις, με πιάνει, ας πούμε, αυτό το σύγκριο, πόσο είναι η βιωματική σχέση του δασκάλου με τον μαθητή. Ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο, κάναμε την δοξολογία του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εκ των ζώων εναρμόνια. Mm-hmm. Μια δοξολογία εξαιρετική, έτσι, δηλαδή το θεωρώ, δηλαδή, έτσι, με λούργημα, έτσι, αυτό. Οι μαθητές του τετάρτου έτους, έτσι, μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Μου λέει, συγγνώμη δάσκαλε, ήταν από τα καλύτερα μαθήματα που κάναμε. Mm-hmm. Πήγανε λοιπόν, τη διαβάσανε και στο επόμενο μάθημα ήταν 5 άνθρωποι και λέγανε αυτό το πράγμα. Αυτό που ζει ο δάσκαλος, έτσι, και τι μου λέει, μας δίνει έναυσμα για να πάμε παραπάνω, να διαβάσουμε κάτι παραπάνω. Και απαντώ στο χάρη, σε αυτό που λες, πώς ενθουσιάζει το μαθητή. Πρέπει να ενθουσιάσεις το μαθητή από το πρώτο έτος, από το πρώτο μάθημα. Έτσι, και τι κάνω, και τι κάνω άλλο, και έχω και αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Βέβαια. Το οποίο έχει γίνει πολύ έτσι μότο και αυτά. Ο θέλων μουσική μαθήν και θέλων επενίστε, θέλει πολλά υπομονάς, θέλει πολλά σημέρας. Τιμή προς τον διδάσκαλον, δουκάτα εις τας χείρας. Τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γίνει. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που λέω στους μαθητές μόλις έρχονται. Τιμή προς τον διδάσκαλο. Και δεν είναι εγωιστικό για μας τους δασκάλους, αλλά τι ωραίο πράγμα αυτό που είπες. Να θαυμάζεις τον δάσκαλο. Εμείς τον Χατζημάρκο τον θαυμάζαμε, τον είχαμε τοποθετήσει πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, βέβαια. Και ποτέ δεν τον κατεβάσαμε από εκεί. Εκεί παρέμεινε. Εκεί, γιατί ήταν ο δάσκαλός μας. Γιώργο, αυτό επίσης που παρατηρείτε, η νέα γενιά που το κάνει, τι είναι. Την επομένη της παραλαβής του πτυχίου, ναι, συντάσσει ένα βιογραφικό και λέει «Είμαι δάσκαλος». αφού το λέει το χαρτί, ρε Γιώργο, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Με συγχωρήστε. Χάρη μου, όχι. Γιατί. Όχι. Πτυχίο μουσικοδιδασκάλου. Με συγχωρείς. Το λέει το χαρτί του. Μπορεί να διδάξει. Λοιπόν, και άριστα παψηφί, έτσι, και άριστα παψηφί. Θανάση, ένα από τα tips που έχεις μήπως είναι και η επαφή των νέων με το ψαλτήρι της εκκλησίας σου.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, στατιστικά στο YouTube μπορείς να δεις τις ηλικίες που επισκέπτονται. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτό και ευτυχής. Πρόσεξε, στατιστικά, Χάρη, το όριο των ηλικιών που μπαίνει στο YouTube και ακούει τα βίντεο μου είναι από 19 μέχρι 27 χρονών. Ένα μεγάλο ποσοστό. Εμένα αυτό μου δίνει πολύ κουράγιο και δύναμη για να συνεχίζω. Έτσι. Mm-hmm. Μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο. Γιατί λέμε ότι ναι, δεν ακούνε, δεν έρχονται. Σας πληροφορώ ότι ήδη ψάνε για μουσική. Πρέπει όμως να βρουν ανθρώπους οι οποίοι να τους πλησιάζουν. Και δεν λέω να σου πείσουν υποκριτικά να κάνουμε αυτά που κάνουν οι νέοι, γιατί λένε κάποιοι, πρόσεξε, η Εκκλησία πρέπει να κοσμικευτεί και να μοντερνιστεί. Όχι, απλά θα είσαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Γιώργο. Η ειλικρίνεια καμιά φορά πλησιάζει το νέο. Έχουμε παιδιά, έτσι ξέρουμε τι γίνεται. Το παιδί θέλει ειλικρίνεια. Ο μαθητής, ο νέος που είναι 17-16 χρονών, θέλει ειλικρίνεια. Να του πεις πώς είναι και να τον πλησιάσει, να του πεις ότι αυτή είναι η εκκλησία, αυτό είναι το ψαλτήρι, αυτή είναι η μουσική, έλα εδώ και θα τα βρούμε. Και μετά να πας για τον καφέ μαζί, να συζητήσεις για τα θέματα, για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πολύ βασικό. Να είσαι δίπλα του, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή αυτή η ξύλινη γλώσσα και ο ξύλινος λόγος, έτσι, έλα παιδί μου εδώ, κάνε αυτό και μην κάνεις εκείνο. Εντάξει, νομίζω έχει ξεπεραστεί λίγο αυτό. Δεν ξέρω αν λίγο μιλάω. Πιο ανθρωποκεντρική. Αν μιλάω πολύ μοντέρνα, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ συμμερίζω με την άποψή σου και συμφωνώ απόλυτα βασικά. Έτσι, τα ιερά τέρατα ήταν ιερά τέρατα. Δηλαδή, ας πούμε, το Βασιλικό, το Χατζημάρκο, όλους αυτούς τους πλησίαζες, ας πούμε, με ένα δέος. Αλλά είναι άλλες εποχές τώρα. Έτσι, έχουν αλλάξει οι εποχές. Θανάση, την εποχή εκείνη που πλησίαζαν πλήθος κόσμου, όλους αυτούς τους μεγάλους ψάλτες, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί ασχολιόντουσαν και με τη μουσική. Έτσι δεν είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστή. Δηλαδή από τον πολυμελή χορό του Στανίτσα, στον Άγιο Δημήτρη Αβιολοκήπων ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο ψάλτη. Του Βασιλικού στη Μενάνδρου, ας πούμε, που είναι σε Μενάνδρου. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά που άλλος πήγαινε στη χοροδία του Στανίτσα στο ναό, η απόστασή του από το ψαλτήρι του Στανίτσα ήταν 30 άτομα μπροστά και έλεγε όταν έβγαινε έξω ότι είναι μαθητής του. Ότι μαθείς, ναι. Προσέξτε, ναι. Τι σημαίνει να έχεις απόσταση 30 ατόμων από το ψαλτήρι του Στανίτσα. Φανταστείτε να τον άγγιζες και όλα αυτά γινότανε. Τι θα μπορούσες να πεις. Αν τον άγγιζες, μπορεί να έλεγες ότι είμαι και ο δομέστικος, κατευθείαν χωρίς να σε χειροθετήσει κάποιος. Τι σημαίνει αυτό. Αυτή ήταν η συγκίνηση που ένιωθες απέναντι σε αυτό το μεγαλείο. Ωραία. Και συμφωνώ απόλυτα ότι σήμερα θέλει αυτό το οποίο εσύ κάνεις πράξη, Θανάση, γιατί εγώ το έχω ζήσει μέσα με αυτό και είμαι μάρτυρας αυτής της κατάστασης. Έχω έρθει στο ναό σου, έχω να δει πώς αντιμετωπίζεις τους νέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Έχω ευχαριστώ. Δει ότι κανένα νέο δεν τον αφήνεις εκτεθειμένο, τον αγκαλιάζεις, τον παίρνεις σε οποιαδήποτε παρουσία καλλιτεχνική κι αν έχεις. Τους έχεις δίπλα σου, βγαίνεις μαζί τους, συζητάς θέματα και το ξέρω, το γνωρίζω και το επιβεβαιώνω. Και το ξέρεις εσύ, Χάρη, ακόμα περισσότερο από τις χοροδίες που έχουμε. Τη χοροδία δηλαδή το Μελήριτον και τώρα το Βυζαντινό Μελούργημα. Να σας πω και ένα καινούριο νέο έτσι που είναι φρέσκο. Η χοροδία μας ονομάζεται Βυζαντινό Μελούργημα και έχουμε site υποκατασκευή, το οποίο λειτουργεί δηλαδή αν μπείτε μέσα. Λέγεται Βυζαντινό Μελούργημα. Αν λοιπόν ψάξετε στην αναζήτηση, Βυζαντινό Μελούργημα, το οποίο τι κάνουμε εκεί. Εκεί τώρα, εγώ και οι μαθητές μου βασικά, έτσι, γιατί αυτοί είναι πάντοτε οι πρωτεργάτες που τους αρέσει, τι κάνουν, βάζουν όλα τα βίντεο σε μια σειρά, ώστε πηγαίνοντας στην ενότητα ανασηματάριο, ανοίγει όλους τους ήχους με σειρά. Πηγαίνοντας στις ποτικές εορτές, ανοίγει όσα έχω αναρτήσει με σειρά. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο φυσικά θα κρατήσει αρκετό καιρό mm-hmm. και κάποια στιγμή θα ανεβούν όλα αυτά πάνω. Λέει, τα 570 βίντεο θα υπάρχουν στο site αυτό, ώστε mm-hmm. να μπορεί ο μαθητής εύκολα να ψάχνει και να τα βρίσκει. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ένα έργο. Σαν βιβλιοθήκη. Λοιπόν, είναι μια είδηση λοιπόν αυτή έτσι, που γίνεται και σας τη λέω. Προτρέπω ας πούμε, να μπείτε να το ακούτε, να το δείτε. Χάρη, επειδή η συζήτηση νομίζω με τον Θανάση δεν θα τελειώσει, αλλά ο χρόνος μας πιέζει για να κλείσουμε, νομίζω ότι μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή θα το αντιπαραθέσω λίγο με το παρελθόν. Το τεράστιο έργο του Θεόδωρου Βασιλικού, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Βέβαια, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας.
με το μέσο της εποχής για τη μετάδοση της ψαλτικής ήταν οι κασέτες. Αργότερα ήταν οι κασέτες, οι δίσκοι βινίλια και αργότερα ο ψηφιακός δίσκος, το CD. Τώρα λοιπόν, επειδή αυτά έχουν καταργηθεί, έρχεται ο Θανάσης Δασκαλοθανάσης να κάνει με το αντίστοιχο μέσο της εποχής, να κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα έργο. Ένα έργο διάσωσης. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι η ψαλτική μας τέχνη πρέπει να διασωθεί. Και πρέπει να συμβαδίσουμε με την εποχή μας. Ξέρετε τι γίνεται. Φτάνει κάποια στιγμή ο κάθε μουσικός και ο κάθε καλλιτέχνης, και δεν μιλάω μόνο για τους Βυζαντινούς, μιλάω επειδή μιλάμε και με κλασικούς ανθρώπους που κάνουν κλασική μουσική και άλλους καλλιτέχνες. Νομίζω είσαι σε ένα μετέχμιο. Δεν είναι ηλικιακό πάντοτε, είναι ορίμαση μουσικής. Το οποίο θέλεις, αυτό που έχεις, να το μεταδώσεις. Θα σου πω τι μου λέει ο προϊστάμενος εκεί που είναι ο πατήρ Σπυρίνο Κατραμάδος, ένας εξαιρετικός ιερέας, ο οποίος αγαπάει τη μουσική και μπορεί να ψάλλουμε, ας πούμε, μισή ώρα χειρουργικό και να μην μας πει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, έτσι γελάει ο Χάρης. Ατσπάνιες περιπτώσεις. Πρόσεξε, ναι. Τι λέει λοιπόν, και αυτό το συμμερίζομαι. Δεν θέλω, λέει, να ανταλάρα, λέει, τύπου στο ψαλτήρι. Δεν θέλω, λέει, έναν άνθρωπο πάριο, ας πούμε, ψαλτήρι. Και το λέμε την κακή έννοια. Ναι. Το λέμε την έννοια ότι δεν θέλει κάποιος να πάρει ένα μικρόφωνο και να φωνάζει. Θέλει έναν άνθρωπο που είναι να μπορεί να φέρει τους νέους μέσα στην εκκλησία, να είναι ένα φυτώριο, ώστε η μουσική αυτή να αναπτύσσεται. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ τα τελευταία χρόνια ότι κάνω και το νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να μεταδώσω αυτό που έχω. Εγώ δηλαδή τους λέω στους μαθητές μου, παιδιά, εγώ μπορώ να ψέλνω 3 ώρες, 5 ώρες στην εκκλησία και να ευχαριστήσω και να ευχαριστείτε ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Θέλω εσείς οι ίδιοι να βοηθήσετε σε αυτό, ώστε να ακούγεται ένα χοροδιακό άκουσμα ωραίο ή ένας μαθητής να μπορεί να πει ένα δοξαστικό ή κάτι τέτοιο. Αν και έχω ερώτηση να κάνω, θα την κάνω. Λοιπόν, μετά. Πάμε. Ωραία, Χάρη. Θέλω να καταθέσω την εμπειρία. Κάποια στιγμή ανέφερε ο Γιώργος για τις κασέτες. Εμείς μεγαλώσαμε τις κασέτες, τις 90 κασέτες που ήταν μια μισή ώρα. Έτσι, λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές κασέτες στο σπίτι, γράφαμε κασέτες, έτσι, του Δαλιαδόρου, του Βασιλικού, δηλαδή εμείς μεγαλώσαμε. 5 χρονών μεγαλώσαμε ακούσματα. Δαλιαδόρο, Βασιλικό, Στανίτσα, Χατζημάρκο. Και κατόπιν με τις εκπομπές του Αγγελόπουλου, που ο Λυκούρος Αγγελόπουλος έβαζε όλους τους ψάλτες, έτσι. Ανεξαρτήτως, άσχετα το ύφος του. Έβαζε το Τζινάρα, έβαζε τον Παϊκόπουλο, όλους. Είχα λοιπόν την κασέτα του Βασιλικού με το Θεοτό και Παρθένε, το 8 ήχων. Ήτανε μια μισή ώρα κασέτα, Χάρη και Γιώργο. Μια μισή ώρα κασέτα. Είναι τέτοια η εκτέλεση του, αν την ακούσετε στις αρχές εκτελέσεις που είχε, η οποία. Όταν την άκουγες, μπορούσα να ακούσει την κασέτα αυτή 20 φορές, 500 φορές. Τι μέρες τώρα. Την είχα ακούσει τόσες φορές, Γιώργο. Έλειωσε. Το οποίο, πρόσεξε, 12 χρονών, 13 χρονών, ήξερα, χωρίς υπερβολή, το Θεοτό και Παρθένε απέξω το 8 ήχων. 13 χρονών. Και τι άλλο. Είχα μάθει το δύναμις του Κορώνη, του ξένου Κορώνη με το Τέρι Ρέμ και όλα αυτά, 12 χρονών. Βρισκόμαστε κάποια φορά λοιπόν στον Άγιο Γιάννη τον Κυνηγό με το Τσατσαρόνι. Εγώ 12 χρονών. Ο πατέρας μου, περήφανος τώρα, ιερέας, πάει στο Τσατσαρόνι, λέει, δάσκαλε να ακούσει, λέει, το γιο μου. Και με βάζει απ' έξω στο προάβλιο του ναού και έλεγα το δύναμη. Και έλεγα, ναι, διχύ, το διχύ, ξέρεις που λέει, διχύ να μην. Ναι. Λέω, δηλαδή, εμπειρίες που είναι έτσι συγκινητικές. Έτσι. Δηλαδή, και αυτό να πούμε και να κλείσουμε ότι οι εποχές αλλάζουν. Αυτό να κρατήσουμε, νομίζω, Χάρη, από τη σημερινή εκπομπή. Οι εποχές αλλάζουν. Εάν θεωρούμε τον εαυτό μας ότι πρέπει και εμείς να αφήσουμε ένα αποτύπωμα για να έρθουν οι επόμενες γενναίες ή να τους παραδώσουμε εμείς αυτό που λέγεται παράδοση. Τι είναι παράδοση? Παραδίδω. Να παραδώσουμε εμείς στις επόμενες γενιές αυτό που λέγεται ψαλτική τέχνη, πρέπει να συμβιβαστούμε με την εποχή μας και με την εξέλιξη. Προς Θεού, δεν θα πω ότι πάρτε όλοι Ισοκράτη ψηφιακό. Αυτό δεν θα το πω ποτέ. Αλλά ακόμα, Αν συζητούσαμε σήμερα με τον Γιώργο τον Ναούμ και την ανάγκη του που ξεκίνησε να θέλει να έχει κάτι
Έναν Ισοκράτη στο αναλόγιο, ξέρετε ποια ήταν. Ήταν ότι έψαλε μόνος του 3 ώρες και ήθελε έτσι να πάρει μία ανάσα. Δεν έτυχε να έχει εκείνη τη φορά κάποιο μαθητή του, κάποιο παιδάκι δίπλα. Και είπε πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να παίρνω μία ανάσα. Όλοι ξέρετε πόσο δεν είναι εύκολο πράγμα να ψάλει κάποιος μόνος του 3 ώρες ή 4 ώρες θείες λειτουργίες. Οπότε Γιώργο, λοιπόν... Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εδώ πέρα έχουν βγάλει συμπεράσματα κάποιοι και λένε το εξής, ότι επειδή από το Πατριαρχείο τα ακούσματα που έχουμε από την εποχή του Πρίγκου και του Στανίτσα, επειδή δεν υπάρχουν ισοκρατήματα σε αρκετές ηχογραφήσεις, ότι το ισοκράτημα λέει δίνει αναγκαίο στην ψαλτική. Υπάρχουν όχι, και αυτές οι απόψεις. Συμφωνούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι... Το ότι δεν υπήρχαν ισοκρατήματα, δεν υπήρχαν παιδάκια στο Πατριαρχείο. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις από μια εποχή που εσύ άκουγες, επειδή δεν άκουγες ισοκράτημα, να κρίνεις ότι δεν είναι υποχρεωτικό το ισοκράτημα, η συνεχιτική γραμμή στην ψαλτική. Αυτό είναι μουσικολογικά, είναι λάθος. Αλλά και πάλι να πούμε ότι το σωστό είναι να μην υπάρχει το μηχάνημα. Θα πούμε ωραία, λοιπόν το εξής. Συμφωνούμε σε αυτό, εντάξει. Ότι η εποχή σήμερα, στο ψαλτήρι του Αγίου Νικολάου στο Βόλο, υπήρχε Κυριακή που να έχει 40 παιδιά. Σήμερα δεν υπάρχουν 40 παιδιά σωστό, σε ένα αναλόγιο για να κάνουν τα 5 ισοκράτημα. Τι να κάνουν. Να κάνω λίγο το δικηγόρο της άλλης πλευράς. Ναι, δηλαδή, ναι. Πρόσεξε. Γιατί υπάρχει και αυτή η αντίπερα όχθη που λέει ότι ο ισοκράτης είναι πανάκι, είναι καλός, είναι κακός, είναι αυτό. Γιατί γίνεται, παιδιά, αυτό. Για να σκεφτούμε λίγο κάτι άλλο. Η κακή χρήση του Ισοκράτη. Επίσης. Δηλαδή, πρόσεξε, παίρνω εγώ τον Ισοκράτη, δεν είμαι μουσικά καταρτισμένος και επειδή αγόρασα ένα όργανο το οποίο χαίρομαι, βάζω τον Ισοκράτη στο τέρμα, το volume, ακούγεται ένα κακόφωνο άκουσμα. Έτσι, θα σου πω ένα περιστατικό. Έτυχα σε εκκλησία από κάτω, έτσι, ακροατής, και ο ψάλτης έψαλνε, ας πούμε, στον ντο, στο νι, και ο Ισοκράτης ήταν 4 μόρια παρακάτω. Αυτό έτυχα σε μεγάλη εκκλησία. Αυτό λοιπόν και μόνο είναι ένα κακόφωνο άκουσμα που ο πιστός, ο απλός πιστός που ξέρει κάποια πράγματα, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν οδήγησε στην κακή χρήση του Ισοκράτη και λένε όλοι γιατί να έχει Ισοκράτη. Άρα λοιπόν ο ψάλτης πρέπει να είναι καταρτισμένος, πρέπει να είναι μουσικός για να ακούμε μπορέσουμε πίσω. Ακριβώς. Πολύ λοιπόν, πολύ να σταθούμε εδώ, να κλείσουμε χάρη. Έχει περάσει η ώρα. Ακόμα. Μια τελευταία. Θέλω να την κάνω γιατί ξέρω ότι ο Θανάσης έχει χοροδία και θέλω να την κάνω εσκεμένα την ερώτηση για ακόμη μια φορά. Κι άλλες και μια ερώτηση, Θανάση. Σας ακούω. Αλλά είναι τόσο εύκολη η απάντηση. Δεν είναι συμφωνημένες ερωτήσεις, πρόσεξε. Καθόλου, δεν είναι συμφωνημένες, έτσι. Μα μην το κάνετε ποτέ αυτό. Ναι, ναι. Εμείς, αλλά ουδέποτε πραγματικά. Λοιπόν, έχεις χοροδία με νέους. Ναι. Όλων των ηλικιών ξεκινάω, εντάξει, και λέω και όλων των επιπέδων. Είσαι χωράρχης. Έχεις κάνει εμφανίσεις αρκετές. Αρκετές. Και πολλές μπορεί να τις βρει κάποιος και στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή, αν σου έλεγε κάποιος μια άλλη χοροδία, ένας άλλος χωράρχης, σου έλεγε να συνεργαστείτε. Θα πήγαινε στη χοροδία να συνεργαστείτε για να φέρετε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Είσαι της άποψης ότι οι χοροδίες, γιατί άλλα ατομικά εμείς, και τώρα μιλάμε σε επίπεδο χωράρχη, είσαι εσύ και η χοροδία σου. Θα πήγαινες να συνεργαστείς με έναν άλλο χορό για να συμπράξετε για κάτι μεγαλύτερο. Θα πήγαινα με τα χαράς, χάρη μου, γιατί έχω την άποψη ότι οι ψάλτες δεν πρέπει να είμαστε ατομιστές. Και επειδή το έχουμε αυτό σαν ψάλτες, φέρνω παράδειγμα τους κλασικούς, τις κλασικές ορχήστρες, τους μαέστρους, όλους αυτούς. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πιο ακομπλεξάριστοι γενικότερα και δεν έχουν πρόβλημα συνεργασιών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς και να το συνεχίζουμε. Mm. Έτσι, η σύμπραξη οδηγεί σε κάτι μεγάλο. 2 μυαλά, λέει, είναι καλύτερα από 1. Συμφωνούμε. Είδατε, εγώ μια ερώτηση έκανα, αλλά εσείς το συνεχίζετε επίσης, τώρα. Όχι, και επίσης και κάτι άλλο. Χάρης το πάει κάπου αλλού στο θέμα του εγωισμού και στο θέμα του γοήτου του ψάλτη. Δεν θα είχα πρόβλημα να είμαι σε οποιοδήποτε χωράφι. Το ξέρω και γι' αυτό σε ρωτάω. Έτσι, να είμαι εξωπρεπής. Υπήρχε κάποια εποχή, παιδιά, που πήγαινα σε 5 χοροδίες. Πήγαινα σε 5 χοροδίες. Και ευχαριστώ τον Θεό που μπορούσα και πήγαινα, γιατί πήρα από όλες τις χοροδίες αυτές.
πήρα έτσι, κάτι. Ξέρετε τι έκανα. Από κάθε μαέστρο, όταν ήμουν μικρός, παρακολουθούσα τι έκανε. Και από τον κάθε μαέστρο, από τον Πιτζή έπαιρνα το ένα, από τον Βασιλικό το άλλο, από τον Στάθη το άλλο, από τον Χαλδιάκ τον Αχιλέα, το φίλο μου. Εξαιρετικός, έτσι. Δηλαδή είναι από το νέο αίμα έτσι, που το θαυμάζω και, και πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον και πολλά να δώσει. Πήρα κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό. Πρέπει να είμαστε κομπλεξάριστοι σε όλα. Χάρη. Αυτό. Κυρίες και κύριοι. Δεν τελειώνουν ποτέ οι συζητήσεις με τους ψάλτες. Εμείς όμως εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, όπως είπαμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση, που ήσουν στην παρέα μας σήμερα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή. Χάρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ θα ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον φίλο και συνάδελφο Θανάση, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ ιδιαίτερος. Το συγχαίρω για το ήθος του, πρώτα απ' όλα. Έπειτα για την τέχνη του. Και τρίτον, για τη δυνατότητα που μας δίνει να συζητήσουμε τόσο εύκολα και τόσο άνετα θέματα ευαίσθητα που αφορούν την εποχή μας και ευελπιστώ σε μια συνεργασία μελλοντική είτε ως Θανάσης είτε ως χοροδία. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσάς, παιδιά. Ήταν μια συζήτηση η οποία περίμενα ήταν λίγο πιο σφιγμένη, όχι από εσάς, γενικότερα λόγω του διαδικτύου. Τελικά χαλαρώσαμε, είπαμε αυτά που θέλαμε και είπαμε και πολλά άλλα που μπορούσαμε να μην τα είχαμε πει και χαίρομαι γιατί έγινε κάτι μεταξύ επίσημης συζήτησης και κάπου παρείστικης. Έτσι, έτσι. Και τους δύο, έτσι, σας εκτιμώ και τους δύο, είσαστε αξιόλογοι και χαίρομαι έτσι που υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και προάγουν όλη τη μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έως την επόμενη εκπομπή, λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.